Υπόθεση εκτεταμένη φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητου πλουτισμού με πρωταγωνιστέ έξι γιατρού, ένα γυναικολόγο, δύο αναισθησιολόγου, δύο ορθοπαιδικού και έναν παθολόγο και πρώην διοικητικό διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου έχει προκαλέσει αναστάτωση στη μικρή κοινωνία του νησιού μα. Η Διεύθυνση Οικονομική Αστυνομία, καθώ είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική παραγγελία για διαρεύνηση, εξέτασε μεγάλο αριθμό φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου για τα συγκεκριμένα πρόσωπα για τη χρονική περίοδο από το έτο 2005 έω και το έτο 2011. Από την έρευνα προέκυψε αναντιστοιχεία μεταξύ των δηλωθέτων εισοδημάτων και των τραπεζικών καταθέσεων λογαριασμού των προσώπων για το υποεξέταση χρονικό διάστημα. Πιο αναλυτικά, η αναντιστοιχεία όπω προέκυψε ξεπερνά το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Για το σύνολο των αποτελεσμάτων τη έρευνα, ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών, καθώ επίση και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία για τη διενέργεια περαιτέρω εκτεταμένου φορολογικού ελέγχου. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρο τη Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομείου Σάμου, κ. Νίκο Ακλαμάνη, μιλώντα στην Κάμερα τη Αμιακή Τηλεόραση. Εντάξει, γνωρίζω το δημοσίευμα. Είναι ξεκάθαρο ότι αν υπάρχει θέμα διαφθοράς και παρανομίας θα πρέπει οι ένοχοι να τιμωρηθούν αυστηρά σύμφωνα με τον νόμο. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται λίγο προσοχή. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα δημοσίευμα του τύπου, δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση από κρατική υπηρεσία. Ε, από απόψε, επειδή είμαστε μικρή κοινωνία, θα ξεκινήσει ένα μεγάλο σούσουρο και ένα φοβερό κουτσομπολιό για να ταυτοποιηθούν οι ιδιότητε που γράφει το δημοσίευμα με συγκεκριμένα πρόσωπα. Επομένω, νομίζω ότι επήγει η μεν πολιτεία να ξεκαθαρίσει με έναν επίσημο τρόπο την υπόθεση. Ε, η δε υπόθεση να διερευνηθεί και να, να τελεσυνδικήσει σύντομα. Ούτω ώστε εάν μεν έχουν διαπραχθεί πειθαρχικά φορολογικά ή ποινικά αδικήματα οι παραβάτε να τιμωρηθούν αυστηρά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ε, να μην διασύρονται ε, ενδεχομένω αθώοι άνθρωποι. Την έκπληξή του εξέφρασε και ο διοικητή νοσοκομείου Σάμου, κ. Γιώργος Δραγκούσης, καταδικάζοντας τι πράξει εφόσον αυτέ αποδεικτούν βάσιμε. Από εσά το γνωρίζω αυτό. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι καταδικαστέο. Τέτοιε πράξεις ε, δεν εγκρίνονται και δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτέ από κανέναν και είναι μια αντίληψη η οποία πρέπει να ισχύει αυτή και ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν στα δημόσια νοσοκομεία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου ΣΑΜΟΥ, κύριος Δημήτρης Μαυρατζώτης, δήλωσε τα εξής. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό, είδα και στα site ότι υπάρχει κάποια σχετική έρευνα που είναι ακόμα σε εξέλιξη... Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ως το δυνατό συντομότερο συνδυμό, η τελική ε, απόφαση ότι αν υπάρχουν πραγματικά ένοχοι ή όχι διότι δεν μπορεί να διασύρονται τα ονόματα όλου του ιατρικού κόσμου της ΣΑΜΟ διότι γνωρίζετε πολύ καλά σε ένα μικρό τόπο εάν ακουστεί κάτι αμέσως τα μάτια στρέφονται ενάντια σε όλο τον κλάδο και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο. Εάν υπάρχουν τέτοιε ατασταλίε, είναι φυσικό ότι και θα πρέπει να πληρωθούν και δεν συμφωνεί ο ιατρικό σύλλογο. Και αν από αυτό προκύπτουν και παραπτώματα τα οποία ο, ο, ο ιατρικό σύλλογο θα στείλει στο πειθαρχικό, θα, θα το κάνει. Αλλά μέχρι τότε κανεί ακόμα δεν έχει βγει ότι πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα, δεν ξέρουμε τι γίνεται μέχρι αποδείξεω του εναντίον. Εμείς όταν συμβεί κάτι, όταν τελειωτικά υπάρχει, θα πάρει και ο Σύλλογος την ανάλογη απόφαση το αυτό που πρέπει να, να, γίνει. Βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά ότι δύσκολα η ρετσινιά φεύγει, διότι εύκολα μπορεί να σπηλωθεί το όνομα του κάθε συναδέλφου και δύσκολα να αποκατασταθεί. Μέχρι στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία είτε από την αστυνομία είτε από το, το ΣΔΟΕ. Όλα τα υπόλοιπα είναι το λεγόμενο ρεπορτάζ, που εμπλουτίζεται με πολλά πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν.